Θα συνδεθούμε τώρα με τη Γεωργία Γρατζιώτη, η οποία θα μας ενημερώσει για τις κινήσεις του Αμερικανικού πολεμικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου, το οποίο βρίσκεται στο Βόρειο Αιγαίο. Γεωργία. Για έχουν ενισχυθεί νατοικέ αεροπορικέ δυνάμει στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Πολωνία. Τι σχέση έχει λοιπόν το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο με αυτή την ενίσχυση δυνάμεων. Το Χαριτρούμαν λοιπόν βρίσκεται σήμερα μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκη. Χθε είχε φτάσει και μέχρι λίγο πιο πάνω από τον Αϊστράτη, είχε πλησιάσει στη λίμνο. Σήμερα λοιπόν έφτασε μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκη. Από εκεί λοιπόν αμερικανικά μαχητικά F-18 απονιώνονται συνεχώ προ τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία για αέρια περιπολίε. Βλέπουμε εδώ και σχετικά πλάνα. Ενώ και από το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σάλιντε Γκόλ, που παραμένει να τονίσουμε νότια τη Κρήτη, γίνονται πτήσει Ραφάλ προ Στη Ρουμανία και άλλε συμμαχικέ χώρε που βρίσκονται στα σύνορα τη Ουκρανία για εναέρεια στην όμευση. Το ΝΑΤΟ, λοιπόν, συνεχίζει τι εναέρειε περιπολίε στου ουρανού των συμμαχικών χωρών τη Νοτιοανατολική Πτέρυγα, στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Πολωνία αλλά και την Εστονία. Και είναι, ένα, και είναι αυτό ένα μέρο τη αποστολή του ΝΑΤΟ και των οδηγιών που έχουν δοθεί από τη, συναχ... από τη συμμαχία για να στείλουν μήνυμα αποτροπή στη Ρωσία. Τώρα, η Γαλλία, όπω έχουμε πει, έχει αναπτύξει ήδη δυνάμει στην Ρουμανία, στέλνοντα μηχανοκίνητε μονάδε. Χθε, λοιπόν, αργά το βράδυ, εντάχθηκε και μία ακόμα μονάδα του Βελγικού στρατού στην αποστολή τη Γαλλία. Περίπου, λοιπόν, 100 βελγικά στρατιωτικά φορτηγά και οχήματα που μεταφέρουν αμυντικό υλικό, βλέπουμε εδώ και τα πλάνα, αναχώρησαν για τη Ρουμανία ω μέρο τη ενεργοποίηση των δυνάμεων ταχεία αντίδραση του ΝΑΤΟ. Ενώ, όπω μαθαίνουμε, και η Γερμανία ανακοίνωσε το μεσημέρι το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνα ότι ετοιμάζεται να στείλει επιπλέον στρατό στα σύνορα τη Ρουμανία με την Ουκρανία περίπου 350 στρατιώτε. Και επειδή η Γεωργία αναφέρεσε σε χώρε μέλη του ΝΑΤΟ που στέλνουν στρατιωτικέ του δυνάμει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ στην περιοχή αυτή στα ανατοϊκά όρια, έχει αξία να μας πεις γιατί δεν υπάρχει συμμετοχή της Ελλάδος, γιατί ξέρεις, πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν αν θα στείλουμε και εμείς ε, στρατό ή αεροσκάφη για περιπολίες εκεί. Γιάννη, η Ελλάδα βρίσκεται στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ήδη. Οπότε οι οδηγίε ε, ε, τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, των διοικητών τη συμμαχία, είναι η ενίσχυση των δυνάμεων να γίνουν από τη δυτική προ την νοτιοανατολική πτέρυγα. Δηλαδή από την δυτική και τη βόρεια πλευρά. Αυτό λοιπόν εξηγεί και αυτό που σε ρώτησα. Σε ευχαριστούμε.